Η Δέσποινας Καλοχωρίτου είναι μια μεγάλη προσωπικότητα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου και όχι μόνο. Σαν αθλήτρια η ίδια του Εργοτέλη, στον Στίβο και στην Κολύμβηση, σαν παράγοντα στη συνέχεια, δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τη βραδιά που ο Μίκης Θεοδωράκης βρέθηκε στο Μαρτινέγκο με τον Εργοτέλη να ανοίγει το σπίτι του στον μεγάλο συνθέτη σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Όταν έγινε η συναυλία στο Μαρτινέγκο. Εγώ την έκανα, ναι. Εγώ συμφώνησα. Ναι. Εσείς συμφωνήσατε. Και πρέπει να ήταν μια ωραία βραδιά εκείνη. Να το είχε χαρεί και ο Μίκης. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολλοίς κόσμος. Πάρα πολλοίς κόσμος ήταν. Και ήταν και πετυχημένοι. Ήτανε. Αλλά μετά την πλήρωσε ο Εργοτέλης, βέβαια. Ο Θεοδωράκης είχε αισθήματα για τον Εργοτέλη από τότε. Ήξερε ένα παραπάνω γιατί ήταν και ομάδα του τόπου του. Αισθήματα είχε. Αισθήματα με τον Εργοτέλη. Γιατί ήμουν ιδρυτικό μέρος του Εργοτέλη. Ο Μίκης καταγόταν πες στο χωριό του. Γαλατά Χανίων. Από Γαλατά Χανίων. Τότε υπήρχε μεγάλη παραθαλάσσιο, ήταν μετά το η επέκταση και ο Μίκης πήγαινε στις παραλίες, ξέρω εγώ, Κολυμπήσει. Εγώ τότε οργάνωνα στο ακροτήρι τότε, το έλεγα ακροτήριο εγώ, γιατί ήταν παραθαλάσσιο ακροτήρι. Μία σχολή που είναι τώρα η θεολογική μεγάλη πανεπιστήμια εκεί.